Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκτικνά, Κώστας εδώ. Εδώ και αρκετό καιρό, βασικά χρόνια. Με έχετε ζαλίσει, κάνε room tour, κάνε room tour, κάνε room tour. Το θέμα είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, συνέχεια αλλάζω τα πράγματα στο δωμάτιο. Πριν από μια εβδομάδα πάλι τα άλλαξα και έκανα μια ριζική αλλαγή. Γενικά το δωμάτιο δεν είναι ποτέ έτοιμο, κατ' εμέ. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα είναι πιο έτοιμο, οπότε θα το δείτε ποτέ εκτός και να αλλάξει το σπίτι. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να σας κάνω ένα room tour. Ναι, θα είναι μεγάλο. Θέλω την υπομονή σας. Έχω πολλά πράγματα να δείξω και σχετικά με το gaming και σχετικά με οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει εμένα. Δεν είναι το super δωμάτιο που περιμένετε όλοι, αλλά έχω δώσει μεράκι. Είναι κάτι το οποίο με ξεκουράζει και είναι το μέρος στο οποίο περνάω το μεγαλύτερο κομμάτι της μέρας με εδώ πέρα δουλεύοντας και διασκεδάζοντας. Οπότε οπλιστείτε και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το περιβόητο δωμάτιο στο οποίο έχω τα πάντα όλα μέσα. Λοιπόν, για να μπορέσω να κάνω το room tour, περνάω από την πίσω πλευρά της κάμερας. Θα πάρω με το που μπούμε μέσα στο δωμάτιο από τα δεξιά προς τα αριστερά, μιας και με έχει πιο πολύ suspense, έτσι να δούμε τι περιέχει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε με το που μπούμε στο δωμάτιο είναι αυτή εδώ η πρίζα πάνω στην οποία έχω το Blitzcrank να κρέμεται σαν κοκορέτσι, το οποίο το βάζω και το βγάζω ανάλογα. Και κάτω έχουμε το τελευταίο μου απόκτημα, το οποίο ίσως να είναι κάτι το οποίο ήταν χαζό με ένα, αλλά είναι απολαυστικό. Είναι ένας καταστροφές εγγράφων και δείτε πόσο γαμάτο και απολαυστικό είναι. Wow. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζοντας, έχουμε εδώ τις τσάντες με τις οποίες κυκλοφορώ συνήθως. Πίσω έχουμε ένα λάπτοπ το οποίο προσπαθώ να φτιάξω το τελευταίο καιρό. Διάφορα επαναληπτικά για φυσική, anyway. Και εδώ πέρα βλέπουμε δύο κουτιά, τα οποία δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο καλά. Είναι από τα Jumbo, κάνουν 6 ευρώ το καθένα και μέσα στα οποία έχω πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν πάνω να πάγονται διάφορες σημειώσεις, αυτά είναι από φυσική Δευτέρας. Αυτό εδώ είναι μια κούπα Rick and Morty, μου την έκανε δώρο ένας μαθητής μου για τα γενέθλιά μου και ένας σκληρός δίσκος ο οποίος ακόμα δεν έχω βρει τι θα τον κάνω. Μέσα σε αυτά τα κουτιά έχω διάφορα πράγματα. Το ένα επειδή έχει πάρα πολλά δεν σας τα ανοίξω. Βάζω σημειώσεις για να μην φαίνονται ή τσάντες ή οτιδήποτε. Είναι πολύ πρακτικά. Δεν είναι τόσο ανθεκτικά αλλά είναι αρκετά καλά. Και είναι και ωραία και έχουν και χάρτες και μου αρέσουν οι χάρτες, οπότε είναι αρκετά καλά, είναι αποδοτικά, είναι όμορφα. Εδώ πέρα βλέπουμε διάφορα ποτά τα οποία τα χρησιμοποιεί η μάνα μου γενικά για γλυκά ή για να κεράσουμε οποιονδήποτε έρθει στο σπίτι. Εδώ πέρα διάφορα χαζά μαξιλάρια και μια κάρτα γραφικών να ξεκουράζεται. Λοιπόν, αυτή εδώ η κάρτα είναι η παλιά μου κάρτα γραφικών. Η R9 276 4 GB της Asus είναι πολύ καλή. Δεν ξέρω τι να την κάνω. Μετά την GTX την 1060 σκεφτόμουν να την πουλήσω, αλλά δεν ξέρω προς το παρόν. Περιμένει. Και περνάμε, καταρχήν το πρώτο μεγάλο πράγμα που βλέπουμε εδώ πέρα είναι το γραφείο στο οποίο κάνω τη δουλειά μου, δουλεύω σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι της μέρας μου. Είναι ένα γραφείο τραπεζαρίας βασικά και έχω βάλει από κάτω χάρτες. Αυτός εδώ ο χάρτης είναι από το Witcher το 3, τον λατρεύω. Έχω το tablet μου το οποίο κάνω το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Τώρα εδώ κάποιες σημειώσεις τις οποίες διαβάζω. Και κάτι το οποίο θέλω να σας δείξω και είναι αρκετά πρακτικό. Πήρα ένα πράγμα το οποίο βάζεις έγγραφα και βολεύει στο να βάζεις τα tablet σου. Και έχω εδώ πέρα το FNF και το Chewy το H10 Pro, το οποίο είναι μια πικρή ιστορία. Θα σας πω σε ένα άλλο βίντεο γι' αυτό. Και έχω τα tablet τα οποία σας έχω δείξει για να γράφω διάφορες πρόχειρες σημειώσεις. Και περνάμε με το που βλέπουμε εδώ πέρα τις βιβλιοθήκες μου. Όπως μπορείτε να δείτε, τα βιβλία μου είναι πολύ περισσότερα από τα παιχνίδια που έχω. Γενικά λατρεύω τα βιβλία. Όταν ήμουνα μαθητής, δούλευα τα καλοκαίρια για οικοδομή. Ξέρω να βάζω και πλακάκια, πέτρες και τέτοια πράγματα. Δούλεψα 7 χρόνια στην οικοδομή και τα λεφτά που έβγαζα πήγαινα και αγόραζα βιβλία. Ναι, ξέρω, είχα αυτή τη λόξα. Λοιπόν, ας πάρουμε τις βιβλιοθήκες μας. Εδώ πέρα, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, εδώ βέβαια είναι και ένα φωτιστικό το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου και πρέπει να φύγει. Έχουμε διάφορες εγκυκλοπαίδειες που έχω μαζέψει ανά τα χρόνια. Και ναι, αυτά εδώ για όσους ξέρετε είναι της δομής. Το έχω μαζέψει τεύχος-τεύχος. Έβγαζε κάθε φορά ένα τεύχος, ένα περιοδικό, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, και πήγαινα και τα αγόραζα. Και τα έχω αγοράσει όλα με δικά μου λεφτά, τόμο-τόμο.
Εδώ πέρα είναι διάφορα βιβλία. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που πήρα ποτέ. Η Καλύβα του Μπορμπαθωμά. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Διάφορα άλλα ψιλοεπιστημονικά, το Einstein. Έχουμε Arthur Clarke μέσα. Εδώ βλέπετε κάποιους δεινόσαυρους από το πλαίσιο, νομίζω. Παλιά ημερολόγια. Εδώ πέρα είναι λίγο κάποιες ψιλοκυκλοπαίδειες. Κάποια αρχαιοελληνικά θα τα έλεγα. Έχουμε Λυσία, Ξενοφόντα, Αριανό. Επίσης έχουμε, να σας δείξω, διάφορα. Κάποτε ασχολήθηκα αρκετά και με το παραφυσικό και διάβαζα διάφορα. Αγαπημένος μου είναι ο Τέσλα φυσικά. Έχουμε διάφορα μυστήρια, διάφορες θεωρίες. Βλέπετε εδώ κύλι γη. Έχω διαβάσει διάφορα πράγματα. Όταν ήμουν μικρός μου άρεσαν όλα αυτά, ήταν αρκετά εντυπωσιακά. Και στο πάνω κομμάτι, τουλάχιστον της πρώτης βιβλιοθήκης, βλέπουμε το κουτί από το Witcher το 3 από τη συλλεκτική. Από το ένα το αγάλμα που θα δείτε μέσα στις βιτρίνες. Τη μάσκα του. Το V for Vendetta έχει και το κόμικ μέσα το συλλεκτικό. Πάνω, εκεί ψηλά, έχουμε το. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Το Spawn. Είναι μια φιγούρα που μου έχει κάνει ο φίλος Δημήτρης Δούνας, ή Evergamer γνωστός, ή Masters τώρα πλέον στο κανάλι τους. Έχουμε του Κόρβο τη συλλεκτική, τη μάσκα, θα τη δείτε στολισμένη. Elder Scrolls. Έχουν βγει άλλες δύο συλλεκτικές, τις θέλω, αλλά δεν θέλω να ξοδέψω 100 ευρώ στην καθεμία για να, κάτι που δεν θα παίξω. Πια, κάποτε έλειωνα, αλλά τώρα πλέον δεν ξέρω, το λατρεύω. Έχουμε μια συλλεκτική, θα τη δείτε και μέσα στη βιτρίνα, έχω δύο τέτοια. Συλλεκτική είναι το box που είχαν βγάλει όλα τα expansion του WoW. Έχουμε από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Για όσους ξέρετε, είναι το Diablo. Εδώ έχουμε τα δύο ποντίκια της Steel Series Diablo και εδώ έχω κάτι το οποίο το έχετε δει σε unboxing. Σας το έχω κάνει στο παρελθόν και είναι κάτι που το λατρεύω, είναι μοναδικό. Παίζει να υπάρχουν άλλα δύο άτομα στην Ελλάδα που έχουν το συγκεκριμένο πράγμα. Είναι το Old Ruin, το ποντίκι του Diablo που έχει joystick στο πλάι. Τώρα εδώ είναι το joystick, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά. Είναι συλλεκτικό, κάνει 160 ευρώ αυτό εδώ το πράγμα, έκανε τουλάχιστον. Δεν με βόλεψε ποτέ η αλήθεια είναι για Diablo, αλλά ναι, ήθελα να το έχω. Το είχα πάρει σε πολύ καλή τιμή, αλλά είναι αρκετά φθαρμένο. Προηγούμενος το είχα πάρει μεταχειρισμένο, ο προηγούμενος του ιδιοκτήτης τόλειωσε λίγο. Εδώ πέρα έχουμε το Minecraft. Είχα κάνει ολόκληρο, είναι βιβλία για το Minecraft, είχα κάνει ολόκληρο αφιέρωμα. Το οποίο δεν το δει και κανένας. Πίσω έχουμε Space Marines, το κουτί από το Witcher το 3 που είχε μέσα το βιβλίο και το παιχνίδι. Πίσω Lara Croft, The Temple of Osiris. Δεν το έχω παίξει αλλά δεν μ' άρεσε γενικά από ό,τι είχα δει. Και εδώ πίσω κάπου είναι ο Conan, η συλλεκτική του Conan. Πάνω ένα ρολόι το οποίο το πήρα μια και διδάσκω, κάνω μαθηματικά, φυσική, χημεία, μ' άρεσε. Είχα ένα άλλο πιο όμορφο, αλλά χάλασε και πήρα αυτό. Και κατεβαίνοντας, έχουμε εδώ πέρα, δεν σας τα δείχνω, είναι τα επιστημονικά μου βιβλία, είναι οτιδήποτε έχω περάσει στη σχολή, όλα τα μαθήματα της σχολής τεχνικά, βλέπετε εδώ πόσο όμορφος ήμουν. Επίσης εδώ πέρα είναι μια εικόνα, μια φωτογραφία, με έχει βραβεύσει ο Στεφανόπουλος και όλες παραδόξως είναι και εκεί πάνω. Βλέπετε τα αριστεία μου και γενικά διάφορους επένους που έχω πάρει και ναι, κάποτε πριν από αρκετά χρόνια με βράβευσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί ήμουν καλός μαθητής και είχα πολύ καλές επιδόσεις στο Αιγαίο, τουλάχιστον σε σχέση με άλλα παιδιά, και άλλα παιδιά βραβεύτηκαν τότε, το 2004, 3, 2, δεν θυμάμαι, κάπου τόσο ήτανε. Ήταν πολύ ωραία στιγμή, γνώρισα πολύ κόσμο. Εδώ τα αδέρφια μου, εγώ εδώ ο φοιτητής, η κολλητή μου. Εντάξει, είναι γενικά πολύ ωραίες αναμνήσεις που έχω στολισμένες εδώ πάνω στη βιβλιοθήκη. Όπως ξαναείπα, εδώ πέρα είναι όλα τα βιβλία φυσικής, δίκτυα, αυτά εδώ είναι το αδερφού μου, ο αδερφός μου ηλεκτρολόγος. Εγώ έχω αυτό εδώ το κομμάτι. Κβαντομηχανική, πυρηνική, περιβάλλον, στατιστική, φυσική, χιλιαδιό. Παρεμπιπτόντως και μια βίβλωση εδώ πέρα και μια εικόνα του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, αυτά εδώ επίσης τα έχει φτιάξει ο αδερφός μου, αυτά εδώ πέρα, ο ένας ο μικρός. Τώρα ταξιδεύει, είναι καπετάνιος. Τον είχα βάλει και μου τα έχει φτιάξει για διακοσμητικά. Με parallel beads. Και είναι αρκετά όμορφο. Αυτό το φτιάξε ο δεύτερος μου αδερφός. Του είχα πάρει. Πώς καταλαβαίνετε, τα χέρια μας πιάνουν σε αυτή την οικογένεια. Γενικά όλοι κατασκευάζουμε πράγματα. Εγώ έχω κάνει ένα χάρτινο
Παρθενώνα, τον οποίο τον είχα φτιάξει στην Πέμπτη Δημοτικού. Παίζει να σας πετάξω εικόνες τώρα εδώ πέρα, έτσι όπως τον είχα φτιάξει. Είναι όλες από χαρτί και τον είχα κάνει, μου είχε πάρει 2 χρόνια. Τέλος πάντων, εδώ κάτω θερμοδυναμική, κβαντομηχανικές και διάφορα πράγματα. Εγώ και ο αδερφός μου μικρή. Ένα στάντ για τις πένες μου. Εδώ πέρα είναι κάποια παλιά νομίσματα. Αυτή εδώ είναι μια μηχανούλα η οποία μου άρεσε. Το στάντ το έχω φτιάξει εγώ. Γενικά δεν είχε στάντ και το πήρα ένα κομμάτι ξύλο και το έφτιαξα, το λούστραρα και το έκανα και στέκεται και είναι πολύ όμορφο. Και περνώντας, συνεχίζοντας, εδώ κάτω βλέπουμε τα επιστημονικά μου περιοδικά, Focus επίσης που έχω πάρει. Αγόραζα όταν ήμουν μαθητής, έπαιρνα 3 εφημερίδες κάθε μέρα για να διαβάσω και από περιοδικά αγόραζα Focus, Science Illustration, σε τι άλλο, Discovery, το οποίο θα το δείτε εκεί πέρα. Έχω τα Γεώραμα, τα National Geographic εδώ πέρα. Ό,τι έχει βγει από Καζαντζάκη, τα διαβάζω αυτή την περίοδο. Επίσης εδώ πέρα είναι τα βιβλία που διάβαζα όταν ήμουν στο Λύκειο. Το όνομα του Ρόδου, Αρκτικός Κύκλος, Ιλουμινάτη, Κώδικας Νταβίντσι, Αιώνια Νύχτα, το 8 το οποίο είναι φοβερό. Με ιστορία, δεν θυμάμαι πως λεγόταν, και γενικά πάρα πολύ όμορφα βιβλία, θα σας τα δείξω και από την άλλη πλευρά. Εδώ πέρα διάφορα βοηθήματα. Κάντε υπομονή, θα πάμε και στα games. Εδώ πέρα είναι όλες μου σημειώσεις ανά τα σχολικά μαθήματα. Μέσα έχω, αυτό δεν έχει τίποτα, αλλά όλα τα υπόλοιπα έχουν σημειώσεις σχολικά για το σχολείο. Βασικά αυτό εδώ, να σου δείξω. Αυτή είναι εδώ όλη τη βιβλιοθήκη. Και αυτό εδώ το έχω φτιάξει εγώ. Δηλαδή το σχεδίασα, το έκοψα και το έφτιαξα. Είναι handmade από μένα. Και εδώ πέρα περνάμε στα διάφορα κόμικ και συλλεκτικές που έχω. Witcher με τα Βαρόνι, τα καλύτερα όλων παρεμπιπτόντως. Μου λείπουν αρκετά, αλλά τα έχω ψηφιακά όλα. Τα χρονικά του Δρακοφίνικα, τα οποία τα έχω με αφιέρωση μέσα από το Ρουμπούλια. Ένα από τα κόμικ που μου άρεσαν και το συνιστώ, Logic Comics, πάτε πάρτε το. Επίσης, Κάς είναι τρομερό. Αυτό θα σας αρέσει, Diablo Strategy Guide. Γενικά περνάω τη φάση που μου αρέσουν οι Strategy Guides πάρα πολύ για παιχνίδια. Διάφορα άλλα βιβλία, εδώ πέρα το έχετε δει, το Divum, το οποίο είναι όλα τα λεφτά. Διάφορα όμορφα βιβλία, επίσης από τα τρομερά βιβλία που πρέπει να διαβάσετε, Γιγαντιαία Οστά του Μπίγκλ, τρομερό βιβλίο. Αυτή την περίοδο επίσης διαβάζω τον Νεκροσκόπο. Όσοι έχετε τον Νεκροσκόπο 5, γιατί το έχω πάρει αγγλικό, σας παρακαλώ στείλτε μου ένα μήνυμα, το ψάχνω να το βρω. Μετά, τι άλλο έχουμε, Μετρό 33 και 34, το Κοράκι, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, διάφορες ιστορίες. Σιρμαρίλιον, το οποίο το λατρεύω, το 3 μου το έχει κάνει δώρο ένας μαθητής, Ατέλειτες Ιστορίες και τα παιδιά του Χούριν. Εδώ πέρα διάφορα αρχαία έργα, τα οποία και αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ. Εδώ πέρα έχουμε το βιβλίο από το Elder Scrolls Online, Doom Strategy Guide, Uncharted 4 Strategy Guide. Διάφορα άλλα βιβλία, τα οποία αυτά πρέπει να τα διαβάσω, τα έχω διαβάσει. Και Dragonlance. Τα λατρεύω τα Dragonlance, ειδικά Must Read, η Δράκη στη Χειμωνιάτικη Νύχτα, το Φθινοπορεινό Δειλινό και το Ανοιξιάτικο Κάντι, δεν θυμάμαι, το έχω εκεί πέρα, στο παιδί του διαβάζω και αυτό τώρα. Πρέπει να τα διαβάσετε. Επίσης, συνεχίζω λίγο εδώ πέρα, έχω τα μελάνια, αυτά είναι μελάνια για μαρκαδόρους, όπως βλέπετε ανταλλακτικά παντού. Εδώ πέρα διάφορα άλλα βιβλία. Αυτά σας έχω πει, τα διάβαζα μικρός όταν ήμουνα και αυτά είναι τα αγαπημένα μου κλασικά. Από όλα τα βιβλία, αυτό που λατρεύω πιο πολύ, το αγαπημένο μου είναι 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Το παλιό μου username ήταν Captain Nemo, καταλαβαίνετε. Και εδώ θα σας έδειξα ένα ρολόι, το οποίο μου το είχαν πάρει δώρο το 2007. Το έχω 11 χρόνια και ζει ακόμη. Διάφορα κόμικ, επίσης είναι λίγο πιο classic, Star Wars. Έχουμε, αυτά εδώ είναι τα Injustice και Justice League κλπ. Κλπ. Διάφορες νουβέλες, Λόκι, Clive Barker, το μυστικό υπερθέαμα, το μεγάλο μυστικό θέαμα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό εδώ είναι Hellraiser, επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ τα Hellraiser. 1602, εντάξει μου άρεσε, αλλά όχι τόσο πολύ, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν τρελάθηκα.
Tales of Vampires, πολύ ωραίο. Λατρεύω Μινιόλα. Είμαι φανατικός του Hellboy. Και οτιδήποτε έχει ζωγραφίσει ή έχει επιμεληθεί ο Μινιόλα, το λατρεύω. Kick-Ass, Hallow, ιστορίες από το σύμπαν του Hallow. 7 εδώ πρέπει να τα διαβάσω, αυτό δεν μου άρεσε τόσο, εντάξει. Και εδώ είναι μικρά τεύχη από Hellboy και BPRD και διάφορα άλλα. Επίσης Witchfinder, το οποίο είναι από τις αγαπημένες μου σειρές στο Hellboy. Εδώ πέρα έχουμε ποιητές Έλληνες, διάφορα βιβλία, σχολικά. Εδώ κάτω είναι το εικονοστάσιο, έχω και εικονοστάσι, ναι. Ασχολούμαι αρκετά και με αυτό. Εδώ πέρα ένα άλλα περιοδικά που διάβαζα μικρός. Επίσης τα Discovery μου λείπουν 2, το 13 και άλλο ένα. Αν κάποιος τα έχει, ας μου πει, σας παρακαλώ. Ήταν τα αγαπημένα μου περιοδικό, που το βάζω το πόλον. Είχε βγάλει μόνο 13, 14, πώς είχε βγάλει, 20 τεύχη, 19. Μου λείπουν 2 τεύχη μόνο, αν θυμάμαι καλά. Ψάχνω να βρω, αν κάποιος από εσάς έχει τα Discovery, ας μου πει. Επίσης εδώ πέρα βλέπετε σύριγγες και λέτε, όχι, τι είναι αυτό. Αλλά για να σας δείξω. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι οι προμήθειες που έχω. Όχι ναρκωτικών φυσικά, αυτά είναι για να βάζω μελάνι. Με αυτά κάνω με πέρασμα μελανιού από πένα σε πένα. Εδώ πέρα έχω διάφορα μελάνια, άλλα μελάνια από κάτω για τις πένες. Οι οποίες πένες, οι περισσότερες είναι εδώ μέσα, θα σας κάνω ειδικό επεισόδιο, δεν σας τις δείχνω τώρα. Οπότε αυτά τα χρησιμοποιώ κυρίως για να βάζω μελάνι σε κάποιες πένες που δεν έχουν αυτή την αντλία από πίσω. Αρκετά πρακτικό. Όλα μαζεμένα εδώ πέρα. Και εδώ κάτω βλέπετε πυρηνική φυσική και κβαντομηχανικές είναι αυτά. Για όσους λέτε πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η πυρηνική φυσική. Καθόλου. Είναι πολύ ωραία. Εδώ κάτω. Κάποια στιγμή μπορεί να σας πω και γι' αυτά. Εδώ είναι το παλιό μου PC. Το οποίο το έχω δώσει δώρο στον αδερφό μου. Ό,τι έχει μέσα. Κουτί. Έχει έναν α10 ο οποίος είναι θεϊκός επεξεργαστής. Έχει κάνει παπάδες. Και εδώ πέρα, αυτό εδώ, είναι το setup του αδερφού μου. Εν μεταξύ σας δίνω το αδερφού μου πρώτα, που είναι λίγο πιο ταπεινό, είναι λίγο πιο μικρό. Γενικά όλο αυτό το έχω δώσει εγώ στον Μπάρι. Κομπλέ το έχω φτιάξει εγώ. Το γραφείο είναι το μόνο πράγμα που έχει, ήταν το πάλι το γραφείο. Όλα τα υπόλοιπα το χάνζω. Για όσους ρωτάτε, μετά από πόσα χρόνια ακόμη λειτουργεί και το έχει ο μικρός. Της Element, by the way. Είναι πολύ καλό. Και πάμε να σας δείξω λίγο τη δικιά μου γωνία. Εγώ είμαι εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το πράγμα. Αλλά θα πάρω λίγο κυκλικά, για να κάνω ένα καλό τελείωμα. Εδώ πέρα έχετε δει πριν από καιρό που ήταν όλα χύμα, είχα πολλά πράγματα. Βρήκα μια αγγελία εδώ στο νησί και πουλούσανε 3 στήλες, 2 στήλες βασικά και μια βιτρίνα, 50 ευρώ τη μία. Και πήγα και τα αγόρασα για να τα τακτοποιήσω. Και εδώ πάνω θα μπει το άγαλμα από τη συλλεκτική του God of War. Το έχω αφήσει κενό. Εδώ κάτω έχουμε One Piece. Τα έχετε δει όλα αυτά. Επίσης One Piece και αυτά τα έχετε δει. Και επίσης θα σας δείξω κάτι το οποίο, αν είναι αυτό που πιστεύω ότι είναι, παίζει να έχει τρομερή αξία. Λοιπόν, βλέπετε αυτά εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι από το Final Fantasy. Και εάν φτάσαν στα χέρια μου με μια πολύ περίεργη ιστορία, αλλά εάν όντως είναι αυτό που πιστεύω ότι είναι, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς ξέρει, μου πει, αλλά από το λίγο που έχω δει, αν αυτό είναι original, αυτό μόνο κάνει 300 ευρώ. Και υπολογίστε το τι κάνει το κάθε τι. Φτάσανε πολύ περίεργα στα χέρια μου. Πίσω βλέπετε το κουτί από το PSV, το χειριστήριο Xbox κλπ. Αλλά αν είναι τα original, και πείτε μου αν υπάρχει τρόπος να το διαπιστώσω, πραγματικά παίζει να αξίζουν πολλά. Προς το παρόν είναι εδώ μέσα. Επίσης πάνω έχω μια μάσκα Predator που δεν ξέρω που να τη βάλω προς το παρόν, οπότε μένει από εδώ πάνω. Και εδώ βλέπετε το ένα ηχείο, θα τα δείτε από μπροστά. Το γραφείο μου όλο αυτό το έχω φτιάξει εγώ. Εδώ έχω μια οθόνη της Xiaomi, την οποία κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξω. Ένα λάπτοπ το οποίο δεν μπόρεσα να φτιάξω, θα πάει πίσω στον ιδιοκτήτη του. Διάφορα καλώδια, σημειώσεις, τα κλειδιά μου από τα μάξι και περνάμε στο PC μου. Το PC μου είναι αυτό εδώ πέρα, το κουτί είναι το Phantom 820, μέσα έχει ένα AMD FX8350, κάρτα γραφικών GTX 1060 στα 6GB, Asus Cybertooth AR2 990FX μητρική, διάφορους δίσκους και άλλα ωραία πράγματα.
Είναι αρκετά όμορφο και ανάβει και φωτάκια, τα οποία φαίνονται μπροστά. Α, τώρα ανάβει, εντάξει. Έχουμε διάφορες επιλογές του κουτιού. Επίσης, μου αρέσει γιατί το κουτί μπορείς να ανάψεις το βράδυ από πίσω φως για να δεις τι έχει. Είναι αρκετά τεράστιο. Βασικά είναι τεράστιο κουτί, είναι μεγάλο. Δεν ξέρω αν θα χρειαζόμουν τόσο μεγάλο, αλλά πραγματικά μπορώ να βάλω τα πάντα όλα μέσα. Επίσης, πρέπει να το ξεσκονίσω κάποια στιγμή. Τώρα, κάποτε. Πριν να περάσω τώρα, γενικά το PC μου σας το έδειξα, εντάξει, είναι ωραίο, είναι όμορφο. Ας περάσω σε αυτή τη γωνιά. Αυτή η γωνιά έχει διάφορα κουτιά, τα οποία είναι στυλιαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Εδώ πέρα είναι παλιά προϊόντα, τα οποία έχω κάνει unboxing, βλέπετε το στυλ να ξεχωρίζει, και ακόμα δεν έχω χρησιμοποιήσει. Εδώ πέρα είναι τα εργαλεία μου, διάφορα CD, αυτό το πήρα πρόσφατα. Εδώ πέρα έχω όλα τα καλώδια μου. Όλα τα καλώδια, γενικά είναι μέσα σε αυτό το κουτί. Εδώ πέρα είναι τα δεματικά. Δεματικά γενικά για να κάνω cable management και τα λοιπά. Αυτό εδώ είναι ένα πακέτο που έχει από τον Αύγουστο. Ακόμα δεν το έχω ανοίξει. Επίσης αυτό είναι τρομερό. Κάποια κουτάκια, εντάξει. Εδώ μέσα έχω του Raspberry Pi και το Arduino, οτιδήποτε θέλω. Διάφορα χαρτιά, έγγραφα κτλ. Εδώ έχω DVD, ντοκιμαντέρ, οτιδήποτε μάζευα τόσα χρόνια. Ένας καφές, by the way. Πρέπει να τον πιω αυτόν κάποια στιγμή. Διάφορα πραγματάκια τα οποία χρησιμοποιώ. Και περνάμε σε αυτό εδώ. Το οποίο αυτό εδώ είναι ο εκτυπωτής μου και ο καινούργιος μου εκτυπωτής, ο οποίος έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Είχα πάει να φτιάξω ένα. Για πολύ καιρό ψάχνω να βρω laser. Να σας δείξω. Για πάρα πολύ καιρό ψάχνω να βρω και ένα φτερό από πάνω. Για πολύ καιρό έψαχνα να βρω laser εκτυπωτή για τη δουλειά. Ήταν ακριβή. Και έτυχε να πάω να φτιάξω έναν υπολογιστή σε ένα σπίτι. Γιατί στο χωριό είμαι γνωστός ότι ξέρω να φτιάχνω και υπολογιστές. Και γενικά με παίρνω συνέχεια τηλέφωνο. Έλα, χάλασε το PC, έλα να το δεις. Πήγα να το φτιάξω. Το PC, όχι αυτό εδώ. Και φεύγοντας μου λένε, τι θες και αυτά για τον κόπο σου. Λέω, τίποτα, εντάξει, τώρα για μια 5 λεπτά υπόθεση, σιγά μην πάρω και λεφτά. Και φεύγοντας μου λέει, ξέρεις κάτι, έχω έναν εκτυπωτή για πέταμα, τον θες? Και αποδείχθηκε ότι ο εκτυπωτής για πέταμα ήταν αυτό εδώ. Είναι τη Samsung Laser Printer, έγχρωμος κιόλας, ο οποίος δουλεύει πένα. Τον έφτιαξα λίγο, τον καθάρισα και δουλεύει GG. Πραγματικά έχω γλιτώσει άπειρα λεφτά. Η τιμή του στην αγορά είναι 300 ευρώ. Τελικά ισχύει αυτό που λένε, κάνε το καλό. Αυτός είναι της Epson, είναι και σκάνερ, και έχω κάνει μια πατέντα. Όταν, επειδή δεν έχω μελάνια για αυτόν και αυτόν θέλω να λειτουργώ σαν σκάνερ, τι κάνω, τα έχω συνδέσει και τα δύο στο PC και υπάρχει μια εφαρμογή με την οποία σκανάρω από αυτό και απευθείας λειτουργεί σε φωτοτυπικό αυτό. Δηλαδή, αν έχετε ένα σκάνερ, μην το πετάξετε, μπορείτε να πάρετε ένα εκτυπωτή και με μια εφαρμογή, θα σας την έχω στην περιγραφή, εσείς μπορείτε να το κάνετε φωτοτυπικό. Δηλαδή είναι υπεργαμάτο. Αντί να πάτε να αγοράσετε έναν laser printer, ο οποίος είναι και αντιγραφικό και κάνει παραπάνω λεφτά, αγοράστε έναν απλό ή βρείτε έναν απλό μεταχειρισμένο, πάρτε ένα σκάνερ που έχουν 20 ευρώ και μπορείτε να το κάνετε φωτοτυπικό. Οπότε εγώ δεν το χρησιμοποιώ αυτό σαν εκτυπωτή, αλλά μόνο το σκάνερ σε συνδυασμό με αυτό εδώ. Κάτω έχω διάφορα σημειωματάρια. Εδώ είναι το μπράτσο καρέγκλες. Και εδώ μέσα έχω διάφορα εξαρτήματα τεχνικά, να το θέσω πιο απλά. Τα καλάι μου και οτιδήποτε χρησιμοποιώ για κολλήσεις. Περιμένω και άλλα πράγματα. Εδώ πίσω βλέπετε τα νερά μου. Και ας ξεκινήσουμε τώρα το γραφείο. Βλέπετε αυτό εδώ το φωτιστικό. Αυτό εδώ το φωτιστικό πάει πίσω και είναι πάρα πολύ πρακτικό. Γιατί το χρησιμοποιώ και για τα unboxing μου και είναι ό,τι πιο πρακτικό υπάρχει. Επίσης βλέπετε σαν μπλοκάμια να ξεπηδάνε από παντού βραχίωνες. Λες και είμαι ο Dr. Octopus, δείτε και αυτόν εδώ. Αλλά είναι πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιώ για βίντεο. Θα ξεκινήσουμε από εδώ. Η κάμερά μου, την οποία τη χρησιμοποιώ και σαν face κάμερα τώρα τελευταία, της Logitech C920. Επίσης, τα ηχεία, σας έχω δείξει στο παρελθόν, έχω πάρει mounts και τα έχω στερεώσει πάνω στο γραφείο. Επίσης το γραφείο και ό,τι βλέπετε το έχω φτιάξει εγώ. Γενικά πήρα ένα απλό γραφείο και αυτά εδώ όλα, την πλάτη γύρω γύρω, τα σχεδίασα και τα φτιάξα εγώ. Αυτά εδώ, για να στέκεται η οθόνη πιο ψηλά και να δημιουργήσω σαράφια, τα έχω φτιάξει εγώ, τα έχω σχεδιάσει, τα έχω πάει, τα έχω κόψει, τα έχω φτιάξει. Όλο εδώ το γραφείο είναι μια πατέντα δικιά μου, για να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Και ξεκινήσουμε με τις πατέντες από δεξιά, από τα αριστερά προς τα δεξιά. Λοιπόν, πρώτα οι οθόνες. Μία της LG, δεν την έχετε δει σε unboxing.
Μία της BenQ, την έχετε δει σε unboxing. Η LG μου αρέσει περισσότερο, αυτή είναι VA, αυτό είναι IPS. Πίσω βλέπετε να κινούνται, χρησιμοποιώ ένα πρόγραμμα από το Wallpaper Engine νομίζω λέγεται, το οποίο έχει κινούμενα βίντεο από πίσω για να μπορείς να το κάνεις λίγο πιο ωραίο. Και θα ξεκινήσουμε. Βραχίωνας νούμερο 1. Αυτό εδώ μετακινείται, το βγάζω και πάνω κουμπώνω για το unboxing την κάμερα την οποία γράφει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, την Xiaomi. Είναι πάρα πολύ βολικός βραχίωνας. Συνήθως τον μετακινώ εδώ πέρα. Έχουμε επίσης εδώ πάνω το hub το οποίο έχω συνδέσει, άλλο ένα hub. Και δείτε τώρα πατέντα. Επειδή θέλω να έχω όλους τους στυλούς που χρειάζομαι και ειδικά αυτό εδώ για να μην το χάνω, είναι από την ταμπλέτα της Wacom, έχω πάρει αυτοκόλλητα τα οποία συγκρατούν καλώδια. Και τα κούμπωσα εδώ πάνω και απλά τα έχω σαν μολυβοθήκες. Να σας δείξω, να βγάλω αυτό εδώ το οποίο κινητό, ναι. Και συγκρατούν όπως βλέπετε μαρκαδωράκια για CD και διάφορα άλλα στυλό και μαρκαδωράκια που έχω. Επίσης αυτός εδώ είναι ένας βραχίωνας, σας τον έχω δείξει και η χρήση του είναι ακριβώς αυτή που έχετε καταλάβει. Πολύ πρακτικό. Έχουμε ένα playmat εδώ πέρα, playmat, σουμέν, πώς λέγεται αυτό πέρα δερμάτων, το πήρα τώρα τελευταία. Το πληκτρολόγιο της Xiaomi, εδώ βλέπετε Stevia 16. Από κάτω διάφορα πραγματάκια που χρησιμοποιώ καθημερινά. Έχουμε επίσης διάφορα άλλα πραγματάκια, κόλλες, ο σουγιάς για το unboxing. Διάφορα άλλα πράγματα που χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Αυτό εδώ το έχω φτιάξει εγώ από ξύλο. Παίζει να πέσει και τώρα η εικόνα, να δείτε πως ήταν. Το έτριψα, το έφτιαξα και το βάλα έτσι να είναι όμορφο. Αυτά ήταν τα κατσαβίδια με τα οποία ανοίγω κασέτες Game Boy. Κάποια στιγμή θα γίνει βίντεο συντήρησης. Εντάξει το νερό μου, επίσης αυτό είναι ωραίο. 3D printed, checked it now. Επίσης έχω μια λάμπα η οποία μπαίνει ακριβώς εδώ πάνω, μαγνητικά. Όπως έχετε καταλάβει όλο το γραφείο είναι μέσα στην παντέντα. Από κάτω έχουμε ένα κουτί, να σας δείξω. Έχω αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι με φλασάκια με λογισμικά σε περίπτωση format. Και αυτό εδώ είναι του παππού μου. Αυτό εδώ το χρησιμοποιήσω ο παππούς μου για να βάζει διάφορα πράγματα μέσα στα ξυριστικά του. Το πήρα, το καθάρισα, έβαλα άλλο πάτο κάτω, το φτιάξω όμορφο. Και εδώ μέσα έχω διάφορα καλώδια για να το χρησιμοποιώ και γενικά δεν ήθελα να το πετάξω γιατί δεν έχω πολλά πράγματα από τον παππού μου. Οπότε, ναι, ένα απλό πράγμα το οποίο με έχει βοηθήσει και μου έχει λύσει στα χέρια σε αρκετά πρακτικά πραγματάκια. Και είναι και όμορφο, κερασιά το ξύλο. Anyway, απλά θα σας το δείξω. Επίσης έχω αυτό εδώ, είναι διάφορα, είναι από κούπα το Assassin's εδώ που βλέπετε. Έχω διάφορα μαγνητικά pads, βίδες κλπ. Επίσης άλλες βίδες εδώ πέρα. Τώρα εδώ μέσα έχω διάφορα έγγραφα, κονβέρτορες που χρησιμοποιώ. Να σας δείξω συνήθως πιο τακτικά. Έχω τα ηχεία, άμα δείτε τα ηχεία, τα έχω ρυθμίσει να είναι ακριβώς πάνω στα αυτιά μου, να στοχεύουν, οπότε ναι. Διάφορα άλλα έγγραφα. Εδώ πέρα έχω κάποια Game Boy τα οποία θέλω να αλλάξω κέλυφος. Φάνε λογικά στα επόμενα θα το δείτε εσείς. Και πάμε τώρα στις άλλες πατέντες. Πατέντα νούμερο 1. Καταρχήν, αυτό εδώ είναι ένα σύρματο χειριστήριο. Το ποντίκι το έχετε δει, by the way. Ένα σύρματο πληκτρολόγιο. Θέλω να το κάνω macro keyboard. Δηλαδή, υπάρχει μια εφαρμογή, θα σας δείξω κάποια στιγμή σε βίντεο. Να το χρησιμοποιήσω, ας πούμε, να πατάω αυτό και να ανοίγει ένας φάκελος από το PC. Να πατάω αυτό και να ανοίγει ένα πρόγραμμα από το PC. Γενικά μπορώ να το προγραμματίσω όλο αυτό. Θα σας κάνω ειδικό βίντεο γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς με 3 ευρώ που κάνει αυτό εδώ από το eBay και είναι και ασύρματο χωρίς καλώδια, μπορείς να έχεις ένα macro keyboard και να κάνεις τη δουλειά σου. Θα σας τα δείξω όλα αυτά σε βίντεο. Επίσης, άλλη πατέντα. Ναι. Είναι η ταμπλέτα της Wacom, τη χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά για δουλειά. Και έχω βάλει από εδώ πίσω ένα metal pad και από κάτω ένα μαγνήτη. Οπότε, οπ, δεν πιάνει χώρο. Σας έχω πει, όσοι βλέπετε το κανάλι ξέρετε ότι ασχολούμαι πάρα πολύ με πατέντες και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Επίσης άλλη πατέντα δικιά μου, εδώ πίσω βλέπετε μου λιβωθήκες, εντάξει. Και αυτό εδώ το πράγμα, το βλέπετε, το έχω φτιάξει εγώ, είναι ξύλο. Στο οποίο έχω στερεώσει ένα πλαστικό από πλυντήριο, από αυτά που βάζουν για να στερεώνουν τα πλυντήρια για να μην πηγαίνουν πέρα από τις μετακινήσεις. Και το έκανα υποκλίση, το κόψα. Και όπως βλέπετε, έχω ένα περιστρεφόμενο console panel για την κονσόλα ήχου.
Το οποίο είναι πολύ βολικό, δείτε. Είναι στην κλίση που θέλω, ώστε να τα έχω, να έχω άμεση πρόσβαση. Δεν με εμποδίζει, είναι αρκετά βολικό. Και ναι, είναι αρκετά καλό και πρακτικό. Επίσης εδώ είναι ο βραχίωνας ο οποίος έχω το μικρόφωνο. Προς το παρόν έχω το BM. Με ρωτάτε γιατί δεν έχω βάλει το Super Lux. Φύγε εσύ εδώ. Με ρωτάτε γιατί δεν έχω βάλει το Super Lux ακόμη. Αλλά το Super Lux δεν έχει μπει για το λόγο του ότι δεν έχει χαλάσει αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν χαλάσει και να τα αλλάζω. Θέλω να χαλάσει πρώτα και μετά. Εδώ πάνω πήγα και πήρα, αγόρασα καινούρια Super Lux μετά από 3 χρόνια. Άλλαξα τα μαξιλαράκια επίσης και το καλώδιο, έβαλα καλύτερο καλώδιο. Αυτά είναι τα καινούρια Super Lux. Σε περίπτωση που ρωτήσετε μα χάλασαν, αυτά είναι καινούρια. Τα αγόρασα από ένα μαγαζί εδώ πέρα. Εδώ είναι το βιβλίο το άλλο που σας έλεγα με τον Dragonlance που ξεκινάω τώρα. Δεν το έχω διαβάσει ακόμα, τώρα θα ξεκινήσω να το διαβάζω. Για διαβάζω πολλά βιβλία μαζί. Επίσης να κατεβάσω, είδατε είναι βολικό. Αυτό εδώ το φως είναι τέρμα βολικό γιατί μου βοηθάει και στα unboxing και σε όλα. Αυτό εδώ είναι, έχω τα ηχεία επάνω. Είναι RCA καλώδιο. Είναι το panel για τα ηχεία. Βλέπετε, τώρα το έχω κλειστό. MP3 player, ένα ρολόι το οποίο για κάποιο λόγο αυτό εδώ είναι βολικό επίσης γιατί καθαρίζω πληκτρολόγια και τα λοιπά. Και πάμε τώρα στις άλλες πατέντες. Λοιπόν, προσέξτε. Πατέντα νούμερο 1. Αυτό εδώ το βλέπετε. Αυτό εδώ το μέταλλο. Αυτό εδώ ήταν μέσα σε, δεν θυμάμαι, σε ένα κουτί που συγκρατούσε κάτι, στερεοποιούσε μια οθόνη. Το πήρα, το τσαλάκωσα και μ' άρεσε γιατί λέω που ταιριάζει για να βάζεις ακουστικά. Και όντως είναι ότι πρέπει για να κρεμάς ακουστικά. Επίσης εδώ πέρα έχω κολλήσει, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, το receiver από το 360. Οπ. Επίσης, σας έλεγα τότε με το Cube, να φέρω το φως λίγο καλύτερα. Σας έλεγα τότε με το Power Cube, τώρα εδώ είναι λίγο χάλι τα καλώδια, αλλά έχω φορτιστές επάνω. Στο πλάι του γραφείου, όσο δεν καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ βολικό. Επίσης, εδώ είναι το woofer και πάμε τώρα σε αυτό που ίσως περιμένετε περισσότερο από όλα. Πώς είναι το γραφείο, βασικά είδατε το γραφείο, πάμε να δούμε το setup του PlayStation. Οπότε ξέρετε, βολικό, γυρίζεις, τσακ, έχεις το PlayStation. Αλλά πρώτα, και ας πάρω αυτό από εδώ, να σας δείξω την καρέγκλα για το που πήρα πρόσφατα. Αρκετά βολική, έχει ένα κακό, τη λερώνει πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό βάζω ένα σεντόνι συνήθως από πάνω για να μην τη λερώνω. Είναι πολύ πρακτική, πολύ αναπαυτική. Συχαίνω με τις gaming καρέγκλες και γενικά όσους αγοράζουν gaming καρέγκλες, γιατί ναι, δεν είναι τόσο πρακτικέ. Θέλεις, όταν κάθεσαι πολλές ώρες, δεν θες κάτι gaming. Θέλεις κάτι να πάβει την πλάτη σου και να σε ξεκουράζει. Και αυτές είναι στα ίδια λεφτά και πιο λίγα και κάνουν καλύτερη δουλειά για την πλάτη. Γενικά, μην παρασύρεστε από το gaming κομμάτι. Πάρτε πράγματα για τη μέση σας πρακτικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ πρακτική καρέγκλα. Είναι πολύ ωραία. Έχει κάποια λατωματάκια, αλλά δεν με πειράζουν για τα κιλά μου. Είναι κομπλέ. Είμαι 150 κιλά γομάρι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια χαρά καρέγκλα. Και αναπαυτική στα 190 ευρώ κάνει. Αρκετά καλή. Πίσω τα έχετε δει αυτά σε όλα τα unboxing. Δεν σας λέω παραπάνω. Τώρα σας καθυστερώ λίγο, αλλά όλα αυτά είναι Perler Beads φτιαγμένα από τον αδερφό μου. Και αυτά είναι, πώς τα λένε, για να βάζεις το ποτό σου πάνω. Λόγω τα βάλα στον τοίχο. Και ας περάσουμε. Ποιο να πω τώρα, θα πω τη βιτρίνα που είναι πιο εύκολη και μετά θα περάσουμε στα εδώ. Λοιπόν, στη βιτρίνα. Σας είπα την ιστορία με τις βιτρίνες. Ξεκινώντας από πάνω έχουμε τη μάσκα από το Dishonored, το αγαπάω αυτό το παιχνίδι. Αυτά είναι κουμπαράς, λατρεύω τον Predator και αυτός είναι κουμπαράς Predator. Πίσω θα δείτε το άγαλμα από το Elder Scrolls Online. Αυτό το έφτιαξε ένας φίλος για μένα 3D printed, πολύ όμορφο. Είναι αυτός που έφτιαξε και αυτό εδώ πέρα. Και επίσης μου έχει φτιάξει και άλλα πραγματάκια, αλλά θα σπάσανε. Anyway, το έβαλα εδώ πέρα. Εδώ πέρα το άγαλμα του Geralt από τη συλλεκτική μαζί με το μενταγιόν. Κάτω διάφορα αγαλματάκια από Geralt, Hellboy πίσω που το λατρεύω, Tomb Raider, Geralt ξανά, επίσης τα λατρεύω. Πραγματικά είναι απίθανα. Κάτω έχουμε, τα έχετε δει όλα αυτά, Blitz, ο Ichigo, η τελευταία final μορφή του Ichigo, χερονονιτζάκια πίσω, Rukia, ο Ichigo σε άλλη μορφή, Link από Zelda, και από κάτω έχω κάποια Bubble Heads,
Εντάξει, δεν τρελαίνουμε τόσο. Και βλέπετε, τώρα δεν φαίνεται γιατί είναι σκοτεινά. Αυτόν εδώ, αυτός εδώ είναι από το Warcraft. Τη βάση την έφτιαξα εγώ γιατί είχε σπάσει. Και διάφορα άλλα μπρελόκ που κρέμονται κάτω. Επίσης εδώ έχω ένα σκαμπό, στο οποίο έχω βάλει ένα μαξιλάρι για να βάζω τα πόδια μου. Και εδώ είναι τις Razer, τα Razer Electra, τα ακουστικά. Είναι πολύ βολικό. Από εδώ πίσω θα δούμε για τις μικροκάμερες κάποια πραγματάκια. Ένα, πώς το λένε, UPS, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το PlayStation. Εάν γίνει διακοπή, επειδή το PlayStation είναι απομονωμένο, η οθόνη αυτή και το PlayStation θα συνεχίσουν να δουλεύουν, δεν θα έχουν θέμα. Οπότε, ναι, επειδή δεν σηκώνει το PC, τα έβαλα στο PlayStation. Είναι πολύ μικρή τιμή του, μου το έκανε δώρο ένας φίλος. Το UPS αυτό εδώ πέρα, ξέρω αν φαίνεται καλά. Πατάνε πάνω τα capture cards. Και ναι, είναι βολικό, τουλάχιστον για αυτό εδώ το πράγμα. Έχουμε πολύμπριζο και από πάνω προς τα κάτω βλέπετε την οθόνη του PlayStation. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η οθόνη του PlayStation, την έχετε δει HKC. Θα αλλάξει, μάλλον θα βάλω αυτή τη μεγάλη που έχετε δει στο πλάι, αλλά προς το παρόν μ' αρέσει γιατί ταιριάζει με το theme. Είναι χάλια οθόνη, να σας μετακινήσω λίγο. Ωραία, είναι χάλια η οθόνη, έχει πολλά spots black, αλλά για το PlayStation δεν φαίνεται τεράστια διαφορά. Ένα πληκτρολόγιο το οποίο δεν το χρησιμοποιώ άμεσα. Επίσης αυτό εδώ είναι, να σας δείξω, δεν ξέρω αν φαίνεται, μου το έχει στείλει ο Παόλο Κοέλο αυτό εδώ το πράγμα. Όταν ήμουν φοιτητής κάποια στιγμή είχα στείλει ένα email, επειδή μου άρεσε, διάβαζα τουλάχιστον την περίοδο εκείνη Παόλο Κοέλο. Και εάν του έστειλε τα στοιχεία σου και αυτά, σου έστειλε υπογεγραμμένες κάρτες και μου είχε στείλει αυτό εδώ το πράγμα και είναι πολύ ωραίο. A warrior, τι λέει, a warrior of light is always committed, he's slave of his dream and free to act. Και είναι ωραίο γιατί λέει Dear Κωνσταντίνος, έχει την υπογραφή και είναι ωραίο. Επίσης στο PlayStation, από πίσω, εδώ έχω φορτιστές για να βάζω το controller επάνω, ρε παιδί μου, και το capture card. Αυτό εδώ πέρα είναι για το capture card. Η capture card είναι συνδεδεμένη μόνιμα επάνω. Είναι αυτή εδώ πέρα, την έχετε δει. Το controller το οποίο μου αρέσει. Αυτά εδώ είναι δύο φώτα της Xiaomi, τα οποία θα πάνε για giveaway. Έχω ετοιμάσει ένα βίντεο, θα σας το βγάλω σύντομα, λογικά μέσα σε eBay θα είναι. Θα το δείτε. Διάφορα άλλα πραγματάκια, κάποια μπρελόκ. Αυτό εδώ μου αρέσει. Έχω εδώ πέρα, δείτε, πατάω και ανάβει. Επίσης αν πατήσω αυτό εδώ, ουπ, ανάβει φως από πίσω, δείτε. Απλά έχει πλάκα. Και τι είναι αυτό από πίσω, να σας δείξω. Είναι αυτή εδώ η πλάκα, η μεταλλική. Και είναι πρακτική και για διάφορα unboxing και όχι μόνο. Έχουμε διάφορα παιχνίδια. Το μόνο, όπως βλέπετε, αυτά είναι δοκιμαστικά, αυτά που στέλνουν οι εταιρείες για να δοκιμάσεις. Το μόνο που μου έχουν στείλει είναι το, ποιο ήτανε, το Far Cry το 5. Τα υπόλοιπα τα αγόρασα από ένα παιχνίδι που τα έχει κερδίσει έναν διαγωνισμό και του τα αγόρασα γιατί ήθελα να τα παίξω. Επίσης, ταινία που συνιστώ, ζουν ανάμεσά μας, πρέπει να τη δείτε. Έχω από κάτω, εδώ το ρολόι το έχετε δει, αυτό εδώ πρέπει να σας το ανοίξω, το περιμένει ειδικό του επεισόδιο. Αυτό εδώ είναι το e-book reader που έχω. Αυτός είμαι εγώ μικρός, εγώ με τον παππού μου. Και αυτό δεν το είχα σχεδιάσει εγώ. Για κάποιο λόγο μου άρεσαν, τα είχα αγοράσει από τα IKEA αυτά και τα έβαλα πάνω. Δεν ξέρω πού να τα βάλω τώρα, γιατί πρόσφατα το έχω σχεδιάσει, το έχω καθαρίσει το μέρος. Και ας περάσουμε στη συλλογή. Και ας περάσουμε στη συλλογή. Γενικά η συλλογή περιλαμβάνει διάφορα κομμάτια. Έχω διάφορα πράγματα που θέλω να σας δείξω. Πάνω είναι τα Nintendo και τα PlayStation. Κάτω είναι τα PC και κάτω έχω διάφορα πραγματάκια. Αλλά ξεκινήσουμε από πάνω προς τα κάτω. Σας έχω πει ότι τη βιτρίνα, η βιτρίνα μέσα στην οποία τα έχω βάλει, την αγόρασα 50 ευρώ πρόσφατα. Γενικά είμαι τυχερός σε αυτό το κομμάτι, αρκετά θα έλεγα. Και ξεκινώντας, λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε Uncharted 4, βλέπουμε Dishonored, Master System παιχνίδια, Mega Drive, PlayStation 4. Τερμάτισα πρόσφατα το Last of Us και το έχω λατρέψει. Από το DS διάφορα παιχνίδια, τα οποία κάποια τα έχω παίξει, κάποια όχι. Έχουμε την ειδική έκδοση, να σας δείξω, από το Monster Hunter και το PlayStation, την καινούργια έκδοση του. Επίσης έχουμε εδώ πέρα, αυτό εδώ ήταν από ένα συνδρομητικό κουτί, το Steelbook από το
Pearl είναι. Pokemon. Α, να, κάτι το οποίο. Οπ, εδώ πέρα. Εδώ μέσα έχω τα παιχνίδια για το DS. Τα περισσότερα τα έχω βγάλει από τις κασέτες για να μπορώ να έχω άμεση πρόσβαση. Επίσης, ξέρω να μπορείτε να δείτε. Πίσω από εδώ έχω του PSV τα παιχνίδια που έχω. Είναι τουλάχιστον όσα έχω σε υλική μορφή και έχω και ψηφιακά μέσα στην κονσόλα. Και εδώ πέρα αυτό εδώ έχει τα παιχνίδια για το PSV. Τα έχω βγάλει μέσα πάλι για να μπορώ να τα παίζω. Είναι αρκετά πρακτικό, πολύ οικονομική θήκη, eBay κλασικά. Από κάτω έχω αυτό εδώ. Είναι το, δεν σας το βγάζω τώρα, είναι το SP, το Game Boy Advance, το SP του κολλητού μου, το έχει κάνει δώρο και για να μπορώ να παίξω διάφορα παιχνίδια πριν αγοράσω. Ναι, το έχω λιώσει λίγο. Πίσω βλέπουμε εδώ πέρα, το έχετε δει και αυτό σε δικό του unboxing. Είναι ειδική, όχι έκδοση, απλά έχει αλλάξει το κέλυφος, έχει αλλάξει τα πάντα όλα. Το PSP που έχω, το έχει κάνει δώρο ένας φίλος, το έχει φτιάξει και μου το έστειλα. Από εδώ, από αυτή την πλευρά, βλέπουμε, έχω πάλι για το DS παιχνίδια. Βλέπετε αυτά εδώ πέρα, τα κουτάκια τα όμορφα, είναι από το Game Boy το κλασικό, το πρώτο. Και δεν είναι τα original τα κουτιά, ένας φίλος του καναλιού μου τα είχε στείλει εκτυπωμένα και εγώ έκατσα, τα έκοψα, τα συναρμολόγησα και έβαλα μέσα τις κασέτες μου ώστε να είναι και πολύ όμορφα για να κάνει display, είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα έχουμε το steelbook από το Ultra Sun. Βλέπετε έχω διάφορα, έχω το Pokemon Yellow εκεί πίσω, το Red, Zelda, Mario Land, το 2 νομίζω. Επίσης έχουμε πίσω PSP παιχνίδια, όλα και αυτά εδώ PSP είναι, δεν ξέρω πού να τα βάλω και τα έχω σε όλα εδώ μέσα. Ο αδερφός μου παίζει πάρα πολύ PSP, εγώ δεν έχω παίξει τόσο πολύ. Και εδώ πέρα σε αυτό το έχετε δει και αυτό σε unboxing, το πατάς, οπ, ανοίγει. Και έχω βάλει, να δείτε, τις κασέτες, τα Pokemon. Δηλαδή, διάλεξα μέσα σε αυτό να βάλω ό,τι Pokemon έχω. Το οποίο, ναι, είναι ωραία. Και κατεβαίνοντας κάτω, βλέπουμε στο επόμενο ράφι τα PC Games μου. Ori, Steelbook, το έχετε δει και πίσω. Grand Theft Auto, το οποίο δεν το έχω παίξει ποτέ, το είχα πάρει δώρο για την κοπέλα μου κάποτε. Επίσης, Age of Mythology, το έχω λιώσει αυτό, θυμάμαι, εποχές 2006-2007. Ήμασταν φοιτητές με τα λάπτοπ στο σπίτι του κολλητού μου, τότε που τα modem παίρνανε μόνο μία θύρα Ethernet από πίσω για να συνδεθείς και κυρίως συνδεόσουν με USB στο PC. Και θυμάμαι είχαμε αγοράσει ένα switcher όλοι και συνδέαμε τα λάπτοπ μας και πεθαίναμε. Πηγαίναμε στο internet καφέ μόνο και μόνο να παίξουμε Age of Mythology. Τι ωραίες, πατούσες ένα ταϊτανόμακι και έβγαινε ο Τιτάνας και τα κάνε λίμπα όλα. Προσωπικά έπαιζα με πώς τους λέγανε, με Ατλάντιους, λάτρευα τους Ατλάντιους. Γενικά οτιδήποτε τερέν είχε νησί μπορούσα να παίζω άψογα, σε στεριά όχι τόσο. Και έχουμε διάφορα άλλα παιχνίδια τα οποία τα έχω αγοράσει, μου έχουν σταλεί σε διάφορα fan mail κλπ. Κάποια αγαπημένα, κάποια δεν τα έχω δοκιμάσει να πω την αλήθεια. Λατρεύω το Terraria, το Fallout. Α, αυτό εδώ είναι το πρώτο μου παιχνίδι. Λοιπόν, τυχαίνει να τα έχω και δίπλα-δίπλα. Το πρώτο μου παιχνίδι που έπαιξα σε PC είναι αυτό εδώ. Ήταν τότε που τα έβγαζε το PC, το Computer Games. Και αυτό και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, για το καθένα. Αυτό το βγάλε το PC World, λοιπόν. Για το καθένα έχω μια τρομερή ιστορία. Σας πω λίγο πρώτα για το Fallout. Στο Fallout, θυμάμαι, το είχα πάρει τότε, λάτρευα να αγοράζω. Δεν είχα υπολογιστή, ποτέ δεν είχα υπολογιστή μικρός. Ζήλευα τους φίλους μου που είχαν υπολογιστή, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε λεφτά για να πάρω και υπολογιστή. Έκανε 300.000 δραχμές τότε. Και θυμάμαι όταν ήμουν στο Λύκειο, είχαμε κάτι παλιούς. Τρέχανε Windows 98-2000, τρέχανε στο σχολείο. Και επειδή έκανε ενισχυτική τότε, έμενα στο σχολείο σχεδόν όλη την ημέρα. Και όταν φεύγαν όλοι, ξέρεις,
πήγαινα και στους υπολογιστές τους άνοιγα, αυτούς που δεν τους άνοιγε κανένας, και το έβαζα μέσα και έπαιζα όση ώρα μέχρι να έρθει κάποιος καθηγητής να κάνουμε μάθημα στα κλεφτά. Και έπαιζα όσο γινόταν στα κλεφτά το συγκεκριμένο. Το είχα κάνει εγκατάσταση σε μια τάξη, ποια ήταν η Α13, δεν θυμάμαι. Και έμπαινα τότε και έπαιζα όσο μπορούσα. Δηλαδή πραγματικά θυμάμαι όταν το έβαλα πρώτη φορά πόσο χτυπούσε η καρδιά μου, από τη μία να μην με πιάσουν και από την άλλη. Ήταν το πρώτο μου PC game έτσι σε φάση που μπορούσα να, όχι απολαύσω, αλλά τουλάχιστον που ήταν δικό μου ρε παιδί μου και που το έβαλα. Επίσης ένα παιχνίδι που το έχω λατρέψει είναι αυτό εδώ πέρα, UFO Aftermath, είναι τη σειρά, αν έχετε παίξει, τώρα πια την έχουν αλλάξει τη σειρά, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, έχει κολλήσει το μυαλό μου, αλλά έχει διάφορα παιχνίδια η σειρά. Το συγκεκριμένο το είχα παίξει, δεν μπορούσα να το τερματίσω την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά δούλευα σε ένα πρακτορείο προπό τότε. Και το είχα περάσει και έπαιζα στο πρακτορείο προπό και πραγματικά θυμάμαι ήταν επικό όταν πήγα στη σελήνη, ειδικά ήταν το κάτι άλλο που ήταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Λοιπόν, μετά έχουμε κάτω, βλέπετε το steelbook από το Wolfenstein, το έχω κερδίσει σε ένα διαγωνισμό αυτό εδώ πέρα. Οπ, έκλεισα απότομα. Λοιπόν, το είχα κερδίσει ένα διαγωνισμό Μπρελόκ Transformers, το CD από το Elder Scrolls Online, το χειριστήριο του ημιτασιών, το οποίο δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει από τότε που έκανα το βίντεο, διάφορα άλλα. Counter Strike, νομίζω ότι σε πολλούς από εσάς θα μιλήσει αυτό εδώ. Μου το είχε δώσει ένας μαθητής, ο οποίος μου το έδωσε, αλλά δεν είχε καταλάβει ότι δεν θα μπορούσε να το παίξω ποτέ γιατί το έχει περάσει δικό του λογαριασμό, αλλά έχω το CD, οπότε δεν βαριέσαι, έτσι, έχει πολύ πλάκα. Διάφορα άλλα παιχνίδια. Dawn of War, πίσω Pain Killer, Max Payne, σας τα έχω δείξει τα περισσότερα, βασικά όλα από αυτά τα έχετε δει. Επίσης, εντάξει αυτό βγήκε, περάσουμε εδώ πέρα, βλέπετε το controller από το τελευταίο που σας έχω δείξει, το Xbox, τελικά είναι άσχετο. Update, αυτά εδώ είναι θεϊκά, έχουν πάρα πολύ καλό grip και πραγματικά παίζει να είναι τα καλύτερα pads που έχω αγοράσει ποτέ για χειριστήριο και είσαι εδώ και στο PlayStation, πάρτε τα, 1 ευρώ το ένα, eBay ψάξτε πάρτε τα, νομίζω είναι στο eBay 39-38, δείτε τα που έχω κάνει, τσεκάρετε τα, απλά ναι είναι θεϊκά. Και να σας δείξω, τώρα κάθεστε και μου λέτε για SNES, Mini και. Λοιπόν, παίρνετε ένα controller. Αυτό εδώ το έχει κάνει πατέντα ο φίλος Δημήτρης, το έχει δει από το YouTube, υπάρχει το βίντεο πώς να το κάνεις. Λοιπόν, το συγκεκριμένο λοιπόν, κάνει 3 ευρώ. Ένα απλό imitation controller είναι του SNES. Λοιπόν, και κάνεις πατεντούλα, λίγο solder θέλει και βάζεις μέσα ένα flash reader, SD card reader, πείτε το όπως θέλετε, ένα flash reader για να διαβάζει φλασάκια. Και έχει βάλει φλασάκι και έχει την ικανότητα να τρέχει MAME, δηλαδή το συνδέω στο PC πάνω και τρέχει MAME. Χρησιμοποιεί στην ουσία την επεξεργαστική ισχύ του PC για να τρέχει MAME και να τρέχω ROM. Είναι φορτωμένο με ROM μέσα και μπορείς να παίξεις 1002 ROM. Τώρα όλα τα άλλα, τι να λέμε, μια σταλιά σε 100 και έχει την ικανότητα να το χρησιμοποιείς για να κάνεις τόσο όμορφα πράγματα. Είναι ωραία πατεντούλα, βλέπετε διάφορα άλλα παιχνίδια, Myst, έχουμε εδώ πέρα τα Witcher, τα οποία τα λατρεύω, τα έχω όλα. Εδώ είναι WoW. Ξέρω να εστιάσω. WoW και Diablo. Επίσης είναι το άλλο το chest που σας είχα δείξει. Diablo αυτό εδώ. Αυτό το έχω, το έχετε δει επίσης και αυτό. Είναι card postal Diablo. Αυτό εδώ είναι το καινούριο. Σε εκπτώσεις βγαίνει στα 20 ευρώ. Περιλαμβάνει το Diablo το 3 και το expansion. Το έχω αγοράσει για τον αδερφό μου δώρο. Είναι πολύ ωραίο, πάρτε το. Όσοι θέλετε να παίξετε Diablo, αντί να αγοράσετε τα δύο τα ξεχωριστά που κάνουν 20 ευρώ το καθένα, πάρτε αυτό σε εκπτώσεις, έχει 20 ευρώ, αξίζει. Εδώ πέρα βλέπουμε μια θερμαγόγιμη πάστα της Noctua, Noctua χρησιμοποιώ προσωπικά. Και κάτω, λοιπόν, ας περάσουμε στα κάτω. Λοιπόν, να ξεβλέπετε και τις παντόφλες μου. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι οι κασετούλες από τα Game Boy που έχω. Α, Silver. Εδώ πέρα έχω κάποιες οι οποίες είναι σχετικά, όχι πιο σπάνιες, αλλά τις έχω για να προστατεύονται περισσότερο. Τώρα γιατί Looney Tunes δεν ξέρω, αλλά σίγουρα νομίζω αυτή εδώ ξέρω γιατί. Αυτό είναι το Mystic
Quest, πριν να βγουν τα Final Fantasy και όλα αυτά, νομίζω αυτός ότι ήταν ο προπάτορας και είναι, νομίζω, από τις πιο, η αρχή όλων. Λοιπόν, μετά άλλαξε το όνομα, αν θυμάμαι καλά, και είναι Final Fantasy. Έχω διάφορες. Και επίσης έχω και αυτό εδώ, το PlayStation μου. Για κάποιο λόγο βρέθηκε. Είχα ένα PlayStation το οποίο αγνοείται. Κάπου είναι χωμένο σε μια ντουλάπα και δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Καταπλακωμένο από ρούχα. Και αυτό είναι το memory card από το συγκεκριμένο. Γενικά τα έχω βάλει εδώ μέσα όλα αυτά τα πακετά που βλέπετε και τα άλλα που είχατε δει με τα καλώδια ή οτιδήποτε. Τα είχα αγοράσει από τα Jumbo. Εδώ έχω τα τέτοια για να μην σκονίζονται. Από το να αγοράζω θηκούλες πήγα και αγόρασα αυτά. Εδώ πέρα, σε αυτό εδώ έχω τις του Advance. Ποιο είναι αυτό? Castlevania Double Pack. Ω, πρέπει να το παίξω αυτό, by the way. Επίσης αυτό εδώ είναι receiver για να κάνεις ραδιόφωνο το Game Boy, το Advance ή το SP σου. Επίσης, αχ, κασέτα. Όπως βλέπετε έχω βάλει και το όνομά μου για να μην τη χάνω στο στρατό. Με αυτή εδώ έχω περάσει άπειρες ώρες στα λαμοφύλακας. Έχω μαζέψει ό,τι θρηλυκό Pokémon υπήρχε. Ας είναι καλά ο ελληνικός στρατός. Λοιπόν. Και τι άλλο έχω εδώ κάτω? Έχω του... Αυτό, εν τω μεταξύ το πόδι μου δεν μπορώ να το μαζέψω καλά, αλλά... Λοιπόν, εδώ είναι διάφορα διπλά που έχω του DS. Θήκες οι οποίες δεν χρησιμοποιώ με κασέτες του DS. Εδώ είναι κάποια πλαστικά. Κάποια έχουν μια R4 κάρτα για το DS επίσης, η οποία δεν έχω χρησιμοποιήσει. Έχω τόσα original παιχνίδια που δεν τα έχω χρησιμοποιήσει. Το DS, όλες παραδόξεις, εκτός από αυτά που έχω στο τέτοιο, αυτά εδώ έχουν θηκούλες πλαστικές. Γενικά εδώ είναι τα διπλά μου κυρίως, να σου πω την αλήθεια, του DS, γιατί τα περισσότερα DS, σας ξαναείπα, τα έχω εδώ μέσα. Έχω βάλει και το αυτοκόλλητο του Μάριο. Εδώ είναι τα διπλά κυρίως. Επίσης, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Και άλλη θήκη για κασέτες DS. Γενικά DS έχω πολλά, αλλά έχω πιο πολλές θήκες από ό,τι φαίνεται. Εδώ πέρα φορτιστές και καλώδια. Αν θυμάμαι καλά, τι είναι? Επίσης έχω διάφορα dock station. Εντάξει, εδώ είναι για να φορτίζω μπαταρίες επαναφορτιζόμενες. Τώρα δεν έχει νόημα να σας τα ανοίξω. Κάποιοι τα έχετε δει τα περισσότερα σε eBay. Επίσης, εδώ πέρα βλέπετε extra κονσολών, λέει. Τι έχω μέσα? Εδώ είναι διάφορα πραγματάκια, θήκες, handhelds, χειριστήρια για το Advance, για το 3DS, για το PSP, για το PSV, για το Xbox One, τα χειριστήρια, ξέρετε, όλα τα GVG λικάκια που υπάρχουν. Τώρα εσείς αναρωτιέστε, μα πού είναι οι κονσόλες, ρε Κώστα? Θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Θα συνεχίσω, εντάξει, εδώ είναι κάποια κουτιά πίσω από κονσόλες. Εδώ πέρα έχω, μισό λεπτάκι, με ένα χέρι είναι δύσκολο. Λοιπόν, εδώ μέσα, επειδή δεν το χρησιμοποιώ τόσο πολύ, έχω βάλει το controller από το 360, το βλέπετε, για να μην σκονίζεται. Επίσης, αχ, τι άλλο έχω εδώ? Εντάξει, αυτά τα είδατε και από την άλλη πλευρά, ναι. Εδώ πέρα, αυτό είναι μαγνητικό, είναι από τα κουτιά που έρχονται από το Gearbest κτλ. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω όλους μου τους φορτιστές, μια φορά το χρόνο, επειδή δεν χρησιμοποιώ όλες τις κονσόλες, μια φορά το χρόνο, μια φορά το μήνα, βγάζω όλες τις κονσόλες και τις φορτίζω. Έχω για το... εδώ είναι διάφοροι κονβέρτορες για διάφορα βίσματα και αυτά. Έχω για όλα τα Game Boy, αυτά εδώ τα δύο είναι για το 3DS και για το DS το κανονικό. Έχουμε για το DS το κλασικό και για το Game Boy Advance. Και έχω μέσα επίσης από κάτω του PSP και του PSV. Αν και η αλήθεια είναι ότι στο PSV πλέον χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα πάνω στο powerbank απευθείας ή πάνω στην πρίζα. Είναι πολύ πιο γρήγορο και πολύ κόνο να βάζω τον φορτιστή του. Γενικά με έχουν σώσει οι κονβέρτορες και πάμε και... αφού το ξαναβάλω βέβαια αυτό μέσα. Ας πάμε και στο τελευταίο που θα σας δείξω για σήμερα. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, τι έχει αυτό εδώ πέρα?
Ναι, εδώ πέρα λοιπόν έχω όλες μου τις Game Boy κονσόλες. Τις έχετε δει πάρα πολλές φορές. Έχω κάνει άπειρα βίντεο και θα κάνω κι άλλα. Λογικά, καλά να είμαστε. Αν καταφέρω και τα ανοίξω με τον χέρι, θα είμαι θεούλης. Αυτή είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσει, αυτό είναι το DS μου. Ένα από τα DS και εδώ πέρα έχει ένα ωραίο. Το μεταξύ μου όλοι σε έπεσαν τα ηλέκτρα τα οποία δεν μπορώ να πω ότι με έχουν τρελάνει ιδιαίτερα. Είναι κουραστικά ακουστικά. By the way, ναι, θα σας το πω τώρα λίγο δύο λεπτάκια. Είναι ωραία ακουστικά για το PlayStation, είναι θεϊκά. Αλλά αν παίζεις πάνω από 3 ώρες συνεχόμενα, πονάνε τα αυτιά σου. Γενικά είναι κουραστικό για τα αυτιά. Ενώ έχει ωραίο ήχο, γενικά είναι βολικό, είναι όμορφο. Αλλά στις 3 ώρες, αν είσαι καήλας καμιά φορά όπως και εμείς, είναι ζόρι. Τέλος πάντων, να σας δείξω τώρα αυτό εδώ πέρα. Έχει για να βάζεις και παιχνίδια, είναι πρακτικό. Έχει την πλάκα του. Επίσης, να σας δείξω κάτι που δεν σας το έχω δείξει. Αυτό εδώ έχει έρθει με το πρώτο το Game Boy που έχω αγοράσει. Light Boy για να βάζεις. Δεν λειτουργεί. Πρέπει να το κάτσω να το καθαρίσω, να το φτιάξω. Και εδώ έχω όλα μου τα Game Boy τακτοποιημένα. Σας τα έχω δείξει όλα. Εδώ είναι το πράσινο, αν δεν κάνω λάθος. Τα έχετε δει όλα σε unboxing και θα σας πω και μια ιστορία κλείνοντας. Πολλές ιστορίες σήμερα, αλλά ναι, μια που σας δείχνω τη συλλογή μου πρέπει να σας πω. Λοιπόν, όταν ήμουν παιδί, έχετε ακούσει πολλές φορές να το αναφέρω. Όταν ήμουν παιδί, δεν είχα ούτε Game Boy ούτε οτιδήποτε. Γενικά, ήμασταν σχετικά. Και ακόμα είμαστε, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, ήμασταν αρκετά φτωχή οικογένεια και δεν είχαμε πολλά λεφτά. Προτιμούσαν οι γονείς μου να μου παίρνουν κάρτσες και διάφορα άλλα πρακτικά πράγματα από το να μου αγοράζουν παιχνίδια. Γενικά οι κονσόλες δεν είχα μικρός και το PlayStation που έτυχε να έρθει μου το είχε δώσει ο άντρας της νονάς μου, κυρίως γιατί μετακόμιζε και δεν το ήθελε. Οπότε γενικά μεγάλωσα με τον καημό ότι δεν είχα κονσόλες. Γι' αυτό και όλα αυτά που βλέπετε τώρα είναι τα αποθυμένα ενός μικρού παιδιού που απλά τώρα που έχει την ευκαιρία τα δίνει τα λεφτά του εδώ πέρα. Και πάντα μ' άρεσε το Game Boy. Είχα ένα φίλο, βασικά δύο φίλους, που είχαν Game Boy Color, το κλασικό, συγγνώμη. Και έπαιζαν Street Fighter, το Street Fighter το 2. Και τους έβλεπα να παίζουν, αλλά ποτέ δεν μ' άφηναν να παίξω. Πάντα τους ζητούσα να μ' αφήσουν να παίξω και ποτέ δεν μ' άφηναν να παίξω. Και τέλος πάντων, ήταν ακριβό τότε, έκανε 34.000 δραχμές. Δηλαδή πάρα πολλά λεφτά για να μπορέσω να τα δώσω. Και προτιμούσαμε να τα δώσουμε κάπου αλλού, να καλύψουμε κάποια τρύπα όπως λέμε πάντα. Τέλος πάντων, είχαν μάλιστα. Αυτό είναι το αστείο, τα παιδιά είναι σκληρά, πολύ σκληρά. Δεν το καταλαβαίνω, το κάνω για χαβαλέ, αλλά πραγματικά δημιουργούν πολλά ψυχολογικά. Όταν ήμασταν λοιπόν παιδιά, είχαν. Επειδή γενικά είχα πάντα παραπάνω κιλά, είχαν συνεννοηθεί μια φορά να με καλέσουν στο σπίτι του ενός. Και ήταν όλο το παράδοξο ότι ρε παιδί μου, όταν έχεις κάποιους φίλους υποτίθεται που τους στηρίζεις και αυτά, δεν περιμένεις να σου κάνουν τέτοια πράγματα. Είχαν συνεννοηθεί να μαζευτούν στο σπίτι του ενός και επειδή έχει παράθυρο δίπλα από την πόρτα, να μου κολλήσουν το Game Boy του ενός στο παράθυρο και να βάλουν και καραμέλες κολλημένες στο παράθυρο. Και είχαν εδώ πάλι στοίχημα ότι με το που πάω στο σπίτι και το δω στο παράθυρο, θα σπάσω το παράθυρο για να πάρω το Game Boy και τις καραμέλες. Δηλαδή πραγματικά. Τόσο πολύ κάτω με είχανε. Και γενικά όταν το άκουσα αυτό, γιατί είναι τόσο χάζα τα παιδιά που στο λένε κιόλας. Δηλαδή κάνουν τόσα σχέδια και στα λένε κιόλας. Με πληγώθηκα πάρα πολύ. Γενικά ακόμα το θυμάμαι και γενικά με πλήγωσε πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα. Δεν το περίμενα ότι θα το κάνανε. Δεν τολμήσα να το κάνω, αλλά και μόνο που το σκέφτηκαν ήταν too much για μένα. Γενικά έχω πάρει πολλά μαθήματα μικρός από όλο αυτό. Τέλος πάντων, και έδωσα υπόσχεση στον εαυτό μου ότι μια μέρα θα καταφέρω να βγάλω τα δικά μου λεφτά και θα το αγοράσω. Και έτσι κατάφερα να το αγοράσω. Και η πρώτη κονσόλα που αγόρασα είναι αυτή. Πριν να αγοράσω όλα αυτά εδώ που βλέπετε, αυτή ήταν η πρώτη κονσόλα που αγόρασα. Την είχα πάρει 50 ευρώ μαζί με το Tetris και μαζί με το Light Boy που σας έδειξα. Ήξερα ότι έχει δύο κάθετες γραμμές. Όταν το ανάψεις είχε δύο κάθετες γραμμές. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήσουν μικρός τα έχεις διαφορετικά στο κεφάλι σου. Και όταν το άναψα απογοητεύτηκα τόσο πολύ. Ξέρετε, ήταν κάτι που το λαχταράς τόσο πολύ. Και όταν είδα ότι πόσο χάλια είναι οπτικά, πραγματικά, ξέρετε, ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο πραγματικά, ναι, anyway, με έχει σημαδέψει και αυτό το πράγμα είναι ο λόγος που όλα αυτά που βλέπετε γενικά είναι τα αποθυμένα ενός παιδιού. Οπα. Τα αποθυμένα ενός παιδιού που όταν ήταν μικρός δεν είχε
χρήματα για να αγοράσει παιχνίδια. Γενικά τα παιχνίδια μας ήταν έξω, όχι ότι μετανιώνω γι' αυτό, αλλά γενικά ηλεκτρονικά δεν έπαιζα πολύ μικρός. Τώρα μεγάλος κάθομαι και λιώνω. Αλλά anyway, και πολλοί πατεράδες ή μανάδες που λέτε ότι αχ, τα παιδιά μας, πάρτε τους τα όταν μπορείτε στην ηλικία τους. Δεν θέλετε μεγάλη να κάθετε να ξοδεύουν όλα τους λεφτά γι' αυτά. Τέλος πάντων. Ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί σας την είπα αυτήν την ιστορία, αλλά το αποφεύγω εδώ και καιρό. Αλλά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω αγοράσει ό,τι έχω αγοράσει μέχρι τώρα. Γενικά, ρε παιδί μου. Anyway, αυτό ήταν το game room. Δεν το αυτό το λέγα game room. Είναι το δωμάτιο που περνάει τις περισσότερες ώρες μου μέχρι να μετακομίσω. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου στα σχόλια. Γενικά, οι βιτρίνες νομίζω ότι το απογείωσαν πάρα πολύ σε σχέση με το τι ήταν πρώτα. Δηλαδή, πραγματικά είναι η μέρα με τη νύχτα. Και είναι και πιο ευχάριστο, περνάω πολύ πιο ωραία το τελευταίο διάστημα. Ξεκουράζομαι περισσότερο και ξέρεις, όταν κάθεσαι στο PC όλη την ώρα και δουλεύεις, γιατί δουλεύω αρκετές ώρες στο PC, γυρνάς και τσουπ, άναψε το PlayStation ή κάτσε στο PC. Γενικά το έχω απολαύσει όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ και συνεχίζω να το απολαμβάνω. Αυτά από μένα. Τσέκτε κνά, ελπίζω να σας άρεσε. Τεράστιο, ελπίζω να έχετε την υπομονή να το δείτε. Αλλά anyway. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing ή και όχι, θα δούμε. Καλή μέρα να έχετε και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά από μένα. Γεια σας.